Κύριε Παπαγγελόπουλο, τον έχουμε, θέλω να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, καλημέρα κύριε Παπαγγελόπουλε. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε καλημέρα για την παρέμβαση. Καλημέρα. Πώς βλέπετε τώρα εσείς όλη αυτή τη θύελλα γύρω από τους, μάρτυρες για το αν πρέπει ή δεν πρέπει να καταθέσουν τα όσα έχουν ισχυριστεί και στην Επιτροπή της Βουλής? Κύριε Παπαγγελόπουλε, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και έχουν φύγει τόσα πολλά θέματα από τους τρεις βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που μια δίλεπτη, πεντάλεπτη παρέμβαση δεν ξέρω αν μπορεί να φωτίσει ή να συσκοτήσει περισσότερο τα θέματα. Εγώ επιγραφικά θα πω κάποια πράγματα για να διευκολύνω την ροή της συζήτησής σας και είμαι στη διάθεσή σας κάποια άλλη στιγμή να τα αναπτύξω όλα αυτά. Καταρχήν, οι προστατευόμενοι μάρτυρες. Πέρα του παρανόμου της προσκλήσεώς τους, διότι ο νόμος το λέει ρητά, αποκαλύπτει ταυτότητα μόνο στο δικαστήριο και με συνένεσή τους, αλλά το αφήνω, είναι πολύ μεγάλο θέμα να συζητήσουμε νομικά. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Η Επιτροπή ερευνά τις δικές μου ευθύνες για όσα φοβερά και τρομερά έχω κάνει σε βάρος της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και ένα σωρό άλλα. Οι προστατευόμενοι μάρτυρες τι σχέση έχουν με την υπόθεση αυτή? Εδώ η Επιτροπή δεν καλεί τον κύριο Σαμαρά, τον μηνυτή μου. Τον κρύβει. Ο κύριος Σαμαράς έκανε μήνυση και η μήνυση αυτή διαβάστηκε στη Βουλή και ξεκίνησε η διαδικασία σύμφωνα με το Σύνταγμα και το νόμο περί ευθύνης υπουργών και τον κανονισμό της Βουλής για να ερευνήσει τις δικές μου παρανομίες. Ο μηνυτής μου λοιπόν δεν έχει κληθεί να καταθέσει. Ένα αυτό. Προχωρούμε. Είπε η κυρία Βουλευτή, η οποία είναι και ποινικολόγος από ό,τι άκουσα, έπεσε σε ένα ολίσθημα και κάτι άλλο που θέλω να πιστεύω ότι έγινε τυχαία. Είπε καταρχήν τα όσα φοβερά και τρομερά άκουσε εκεί. Προφανώς εννοεί όσα άκουσε σε βάρος μου. Θα πρέπει να ξέρει το μηδενίδι κινδικάσεις πριν αφή μύθο να ακούσεις. Αυτά τα φοβερά και τρομερά, σαν μέλος μιας επιτροπής που ενεργεί ο εισαγγελέας, δεν πρέπει πριν καταλήξει σε άποψη να ακούσει και τη δική μου θέση? Θα κληθώ στην Επιτροπή και θα τα πω. Θεωρώ ότι είναι νομικό ολίσθημα αυτό. Επίσης, είπε για την αίτηση εξαίρεσής μου. Εγώ δεν θα μπω στην ουσία και τη διαδικασία που την απέρριψαν. Αν έχουν κάνει παρανομίες θα τα βρούμε στα δικαστήρια αυτά, όταν γιατί είναι βέβαιο ότι θα με παραπέψουν στη δικαιοσύνη. Μάλλον πρέπει να τους ευχαριστήσω, διότι μου εμπλουτίζουν το νομικό μου προστάσιο. Θέλω να πω όμως το εξής. Είπανε, όλοι λένε, το αίτημα εξαίρεσης. Δεν λένε όμως σε τι συνίσταται αυτό το αίτημα εξαίρεσης. Αυτό μόνο θα πω και θα κλείσω. Το αίτημα εξαίρεσής μου δεν είναι αόριστο, είναι συγκεκριμένο. Λέω να εξαιρεθεί ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος είναι μέλος επιτροπής που ενεργεί ως εισαγγελέα σε βάρος μου, άρα είναι εισαγγελέας, και ταυτόχρονα την ίδια περίοδο είναι δικηγόρος του μηνυτή μου, του κυρίου Σαμαρά. Αν αυτό δεν είναι, έπρεπε ο ίδιος να κάνει αυτό δήλωση από εκεί. Λέτε. Τώρα ένα λεπτό, δεν το λέει κανείς αυτό, κύριε, λένε κύριε, αόριστα. Ελάτε. Όλα είναι αόριστα κύριε, σε βάρος. Για ένα λεπτό σας παρακαλώ, ορίστε κύριε Γιαγούλη. Εγώ σέβομαι καταρχήν όλες τις απόψεις να κάνω αυτή τη δήλωση. Ναι. Και φυσικά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα ακούσω τον κύριο Παπαγγελόπουλο, όπως ακριβώς τον άκουσα και κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του στο κοινοβούλιο. Ένα το κρατούμενο. Τα φοβερά και τρομερά που άκουσα εγώ και όλοι όσοι βρισκόμαστε στην Επιτροπή είναι για γεγονότα, για πράγματα, για πράξεις, για επεμβάσεις, για συζητήσεις, για συναλλαγές, τα οποία δεν τα λέω εγώ, κύριε Παυλόπουλε. Και δεν τα υιοθετείτε, λέτε. Τα λένε οι μάρτυρες. Ούτε τα υιοθετώ. Γιατί τα επικαλείτε τότε? Ούτε τα υιοθετώ. Ακούστε λίγο. Δεν θα μιλήσω με τον κύριο Παπαγγελόπουλο, όπως θεωρώ ότι ούτε εκείνος παρενέβη για να κάνει διάλογο. Yeah. Όμως θα πω τούτο. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά, στην δική μου πορεία, δεν έχει τύχει να έρθω αντιμέτωπη με τέτοιου είδους γεγονότα. Λέει και κάτι άλλο ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Κύριε Παπαδημητρίου, λέει ότι είναι παράνομο αυτό που κάνετε με τους μάρτυρες. Εδώ πάει να γίνει μία παρανομία, λέει. Όχι, λέει ο κύριος Παπαγγελόπουλος ότι δεν έχουν καμία σχέση οι μάρτυρες. Όχι. Είπε ότι είναι παράνομο αυτό που πάει να γίνει. Η άρση της προστασίας τους γίνεται από το δικαστήριο. Αυτό είπε ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Ναι, σας λέμε. Λίγο να το τελειώσουμε. Ο κύριος Παπαγγελόπουλος τον σέβομαι, διότι είναι σε δεινή θέση αυτή τη στιγμή και ο κάθε έτοιμος, όπως και ο ίδιος παραδέχτηκε ότι θα πάει στο δικαστήριο, δεν υπάρχει λόγος τώρα να καθίσουμε να τσακωνόμαστε και μάλιστα
με αυτόν τον τρόπο. Μα συζητούμε για το αν υπάρχουν μεθοδεύσεις ή όχι. Δεν υπάρχει θέμα. Αυτό συζητούμε, δεν κάνουμε τη δίκη. Ο Παπαγγελόπουλος ξέρει πολύ καλά. Δεν υπάρχει θέμα. Οι μάρτυρες αυτοί προστατεύονται. Και θα προστατευτούν κατά τον ίδιο τρόπο και όταν θα εξεταστούν από τους βουλευτές. Βουλευτές εισαγγελείς, εν προκειμένου. Η όλη αυτή υπόθεση, να σας πω την αλήθεια, πρέπει να λάμψει. Πρέπει να λάμψει. Ο κόσμος που μας παρακολουθεί και νομίζω ότι κουράζεται τώρα, γιατί δεν είναι τα προβλήματά του αυτά, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ο κόσμος που μας παρακολουθεί θέλει από αυτή την ιστορία να βγει όλα όσα έχουν υποθεί, να καταγραφούν, η να τα δει και να τα εξετάσει. Η νομιμότητα πρέπει να τηρηθεί, γιατί αυτό λέει ο κ. Παπαγγελόπουλος. Ας μην βάζουν εμπόδια, αν μου επιτρέπετε. Κύριε Παπαγγελόπουλε, ναι. Νομίζω ότι πρέπει η ιστορία αυτή να λήξει με ποια παραδοχή. Με μία παραδοχή που έχει σχέση και με τα νομικά, έχει σχέση και με τη δημοκρατία μας. Πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο της Επιτροπής. Πρέπει να λήξει με την αλήθεια, κυρία Γιακούνη, η ιστορία. Ακριβώς έτσι. Με βάση την νομιμότητα. Να ακουστούν όλες οι πλευρές, όλα τα επιχειρήματα, όπως είπε και ο συνάδελφός μου, να λάμψει η αλήθεια. Νομίζω το θέλουν όλες οι πλευρές. Και ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Ναι, είναι καλό να ακούσει. Κύριε Παπαγγελόπουλο, με επιτρέπετε. Θεωρώ ότι ακριβώς αυτή την. Κύριε Παπαγγελόπουλο, μια φράση. Ο νόμος 3875 του 2010, κύριε Παπαγγελόπουλο, που ορίζει το καθεστώς προστασίας μαρτύρων, λέει ρητά ότι το δικαστήριο αποφαίνεται αιτιολογημένα για την αποκάλυψη ημί της ταυτότητας. Και όχι η Βουλή. Υπάρχει μεθόδευση. Και υπάρχει μεθόδευση. Διότι ο κύριος. Ναι, υπάρχει μεθόδευση. Διότι ο κύριος Παπαδημητρίου είπε ότι αυτός τα γνωρίζει ήδη. Εγώ λοιπόν που δεν τα γνωρίζω και επειδή ακριβώς σέβομαι τους νόμους του κράτους και τον διαχωρισμό των εξουσιών, σας λέω ότι ο νόμος τον οποίο η κυρία Λιακούλη λέει ότι υπερασπίζεται, λέει ότι. Δικαστήριο αποφαίνεται αιτιολογημένα. Σας παρακαλώ. Ένα λεπτό. Μια στιγμή μου είπε κάτι, μια στιγμή να απαντήσω. Θα το ανακαλέσετε, κύριε Μπάρκα, αυτό. Δεν λέω ότι υπερασπίζομαι τον νόμο. Τον υπερασπίζομαι και δεν έχω δώσει κανένα δικαίωμα στη μακρόχρονη πορεία. Σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Λιακούλη, δεν γίνεται έτσι. Το δικαστήριο αποφαίνεται. Αφήστε τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Κύριε Λιακούλη, κύριε Μπάρκα, μας ακούτε ή είμαστε μακριά. Ένα λεπτό. Ορίστε, κύριε Παπαγγελόπουλε, μια τελευταία νομοθέτηση. Κύριε Παπαγγελόπουλε, όπως σας είπα και στην αρχή, η παρέμβασή μου είναι ολιγόλεπτη και απλώς δύο πραγματάκια θέλω να πω. Είπε ο κύριος Παπαδημητρίου, ο οποίος είναι πολύ ευφυής και έμπειρος δημοσιογράφος, ότι είμαι σε δεινή θέση και το σέβεται. Αυτό ακούγεται πολύ ωραίο. Εγώ όμως θέλω να του πω ότι δεν είμαι σε καθόλου δεινή θέση. Αυτό το είπε για να δημιουργήσει εντυπώσεις. Εγώ δεν είμαι σε δεινή θέση. Σε δεινή θέση είναι οι κατηγοροί μου, που δεν έχουν τίποτα απολύτως. Και λέω και στην κυρία. Λιακούλη. Ναι, συγγνώμη. Παρακαλώ. Από την κυρία ζητάω συγγνώμη που δεν συγκράτω το όνομα της. Λέει ότι μιλάει για γεγονότα. Κανένα γεγονός δεν έχει υπάρξει. Τώρα βεβαίως δεν μπορούμε να κάνουμε αντιπαράθεση, αλλά αυτά που λέει είναι προς δημιουργία εντυπώσεων. Σας ευχαριστούμε θερμά. Δεν έχει πει, ας μας πει ένα στοιχείο σε βάρος μου. Ένα συγκεκριμένο στοιχείο. Ούτε φαντασιώσεις. Εγώ τέλος προανακριτικής επιτροπής. Ναι, εντάξει, Κυρία Γιακούδη, εγώ τα πρακτικά τα παίρνω νομίμως και τα μελετώ. Όταν θα έρθω στη Βουλή, θα ευνηδιαστούν περισσότερο αυτοί που κατέθεσαν όσα κατέθεσαν, διότι ένα προς ένα τα ψέματά τους θα τα αναδείξω και θα ευνηδιαστείτε κι εσείς με αυτά που θα ακούσετε. Αλλά επειδή είστε ποινικολόγος. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Παπαδημητρίου. Είμαι βέβαιος. Είμαι βέβαιος.